οι Εγγλέζοι έχουν βγάλει μεγάλους ηθοποιούς και όλοι αυτοί οι ηθοποιοί έχουν μια τεχνική καταπληκτική με τη φωνή τους. Διότι αλλιώς δεν μεταφέρονται τα ένστικτα, αν θέλεις, του Ριχάρδου Τρίτου. Δεν μεταφέρονται εξωλογικά. Η λογική δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο Μπένεντικτ έπαιξε τον Ριχάρδο τον Τρίτο. Να του δώσεις χαιρετισμό. Μα τον ακούω να μιλάει και σε ευχαριστεί. Και με ευχαριστεί μαζί και με impacta, πώς να το πω. Ναι. Το είπα στα ισπανικά. Με επιδρά πάνω μου. Σε γοητεύει, γιατί η φωνή αυτό το ρόλο πρέπει να σε καταβάλει, να σε πιάσει για να σε πιάσει για να τον ακούς. Γιατί δεν τον ακούς με τα λόγια που σου λέει, τα έχεις ξανακούσει χιλιάδες φορές τα λόγια. Ναι. Ο τρόπος που στα λέει. Ο τρόπος. Στα λέει. Και πρέπει να σε γοητεύει, όπως ένας τραγουδιστής, όπως η Μαρία Κάλλας. Η Μαρία Κάλλας ήταν τραγουδός. Ήταν τραγουδός. Βέβαια, τι ήτανε. Αυτό που έκανε η Μαρία Κάλλας είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, κανείς δεν το είχε κάνει ποτέ σε κανένα μέρος του κόσμου. Αχ, πείτε μας. Δηλαδή, η Μαρία Κάλλας, που ήταν φίλη με την Κατίνα Παξινού, πολλοί βολεπόντουσαν συχνά κτλ. Ήταν επηρεασμένη από την πατρίδα της, από την τραγωδία και από την Κατίνα την Παξινού. Η Κατίνα Παξινού. Μας ακούνε και μικρά παιδιά. Και για μένα μαζί το λέω. Πείτε μας λίγο και ποια ήταν η Κατίνα Παξινού. Θα σας το πω αμέσως. Η Κατίνα Παξινού, ο Δημήτρης ο Μητρόπουλος και διάφοροι άλλοι της περίοδου αυτής, ο Μινωτής, ήταν άνθρωποι πολύ καλλιεργημένοι. Ηθοποιός Μινωτής. Μεγάλη τραγουδός στο θέατρο του αρχαίου, του αρχαίου δράματος, η Κατίνα Παξινού. Σπουδαίος μουσικός, πολύ μεγάλος μουσικός μαέστρος και συνθέτης ο Δημήτρης Μητρόπουλος, ναι. Και ως άνθρωπος φαινόμενο, όπου όλα τα χρήματα δίνε σε παιδιά για να σπουδάζουν, αγαπούσε τους ανθρώπους παράφορα. Άστα, είναι μια άλλη ιστορία, δεν μην μιλάμε. Για πιάσαμε όμως, γιατί κάνανε παρέα η Κάλλας με την Κατίνα Παξινού, την ηθοποιό. Ήτανε στενή φίλη. Ναι, ναι. Ο μόνος άνθρωπος που ήξερε και έλεγε αυτό που λέω εγώ τώρα, ότι υπάρχει μία τεχνική σωστή και για τον τραγουδιστή και για τον ηθοποιό, η ίδια. Ποια είναι αυτή? Αυτή που πρέπει να ξέρει. Όποια τεχνική σωστή έχει ένας τραγουδιστής, πρέπει να την έχει και ο ηθοποιός. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα ποια είναι, τι να σου πω. Όχι, και είπατε ότι κάνει κάτι μοναδικό, έκανε κάτι μοναδικό η Μαρία Κάλλας. Λοιπόν, τώρα μου μιλάς και με σεγνέζει με τη φωνή σου και με προκαλείς κιόλας, γιατί είναι ωραία η φωνή σου και δεν το ξέρεις κιόλας. Το έχει επιτυχία, ναι. Το γιατί όχι, τι νομίζετε. Λοιπόν, λέω τώρα εγώ ότι η Μαρία Κάλλας, τον Μπελκάντο τη σχολή τεχνική, αυτή τη φωνή, την είχε πάρει τη σχολή όλο το αστικό σύμπτωμα στην Ιταλία, οι βασιλείς και οι αριστοκράτες, και επειδή αυτοί κάνανε μουσικές και τέτοια πράγματα ενδεχόμενα μέσα σε μικρούς χώρους, σε αίθουσες, ναι, ναι. Το φτιάχνανε και ωραίο, το φτιάχνανε. Όπως η γαλλική γλώσσα, η πολύ ωραία και τέτοια γαλλική πράγμα. Γλώσσα όμως. Άλλο είναι. Αυτό, άλλο αυτό. Το πώς έχει διαμορφωθεί έτσι δηλαδή και τα λοιπά, ναι. Μέσα στα παλάτια, μέσα στους Λιδοβίκους και όλα αυτά, πηγαίνανε και έπρεπε να καλμάρουν τους ανθρώπους. Ναι. Βάζανε πιο παλιά ακόμα παιδάκια να τραγουδάνε, οι καστράτοι που τους κόβανε, για να υπάρχει η μελωδία της παιδικής φωνής. Και όχι η αντρική φωνή άγρια ή η δυναμική της γυναίκας μεγάλη, ναι, όλα ναι. Τα κάνανε παιδάκια. Παίρνει μια δυστυχία η βαθιά τέχνη, κάτι που στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ αυτό. Τα πράγματα ήταν φυσικά. Ο άντρας ήταν που δεν έπαιζε ή έπαιζε και τις γυναίκες, ας πούμε, ναι, παλιά, ναι. Και λίγο-λίγο ήρθαν τα πράγματα σε μια άλλη σειρά, αλλά ο άνθρωπος, ο άντρας, ήταν δομημένος με έναν τρόπο, υποθέτω, κοινωνικό τέτοιο, που ένιωθε την τρομακτική ευγένεια και ευαισθησία που μπορεί να έχει η ψυχή μιας κοπέλας, μιας γυναίκας, το ρομαντισμό και το λυρικό της κόσμο, που να θέλει να ακούσει, παραδείγματος χάρη, λόγια ποιητικά, όπως είναι εξωγώ τα λόγια του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Ναι, ναι, ναι. Και εγώ πιστεύω πάντα, και μεγάλες που γίνονται οι γυναίκες, σε αυτόν τον κόσμο ονειρεύονται. Ο άντρας λοιπόν, ο ήρωας τότε,
ήτανε, ήξερε τη συνείδηση αυτή. Ναι. Αυτό το ανδρικό και το θηλυπρεπέσω σε ένα σημείο το είχαν μέσα τους αυτό, ναι, οι άνθρωποι. Ναι, ναι. Και αγωνιζόντουσαν από κοινού με τα δύο συστατικά. Έτσι βγάζω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή που μου μιλάς μια πρόχειρη σκέψη. Αλλά αυτοί όμως ήταν ήρωες, ήταν ήρωες, ήταν οι 300, τα 300 παιδιά, ας πούμε, 17 χρονών, 18, 19, που μαζί με τον Λεωνίδα, 25 χρονών, πώς ήταν 27, είπανε για πλάκα πάμε να πεθάνουμε. Πάμε και παίξανε τον πόλεμο, ναι, ως, ναι, παιχνίδι, και πεθάνανε και αφήσανε πίσω τους μία δόξα και έναν τρόπο πραγματικά που ενισχύει τη θέση τους και το ήθος τους ως άνθρωποι που αγαπούν τον τόπο που τους έφερε στη ζωή. Αυτό το ήθος λοιπόν η Μαρία Κάλλας το είχε μέσα, ήταν μεγάλη καλλιτέχνης. Έτσι λοιπόν τι έγινε στο θέατρο, στην όπερα θέλω να πω, αφού το κατέκτησε αυτό και το τραγούδησε έργα λυρικά, ξέρω, τραγούδησε τον Κουρέα της Σεβίλης που ήταν αστείο λίγο λιγάκι με κολόγρατο, την Κάρμεν πολύ αργότερα. Τα τραγούδησε αυτά τα εύκολα πράγματα στην αρχή και μετά εστράφηκε με την επιρροή του αρχαίου δράματος στην τραγωδία. Τι έκανε λοιπόν, μπήκε μέσα στη σκάλα του Μιλάνου και τη γύρισε τούμπα. Τι έκανε, ανέτρεψε τον Μπελκάντο. Κράτησε τον Μπελκάντο ως τεχνική και τραγούδι, ναι, αλλά έβαλε μέσα το δράμα πραγματικά της αρχαίας τραγουδού. Όλο το πράγμα έγινε έτσι και τους μπατάρισε όλους και γι' αυτό κανείς και ούτε μέχρι σήμερα μπορεί να τη φτάσει σε αυτό. Α, γι' αυτό μιλάμε για τη Μαρία Κάλλας. Γι' αυτό μιλάμε για τη Μαρία Κάλλας. Ότι, ναι, πέρασε το αρχαίο δράμα, ναι, 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 μέσα. Γιατί την ήθελα έβαλαν να, μετά και, να και έπαιξε τη μύδια στο σινεμά και χίλια δυο. Να μας αποσαφηνίσει κάποιος γιατί μιλάμε για τη Μαρία, ναι, Κάλλας. Μιλάμε γιατί ήταν μεγάλη τραγουδός και μεγάλη τραγουδίστρια. Ναι. Υψηλού φρονήματος και πολύ πειθαρχημένη και πολύ οργανωμένη, με χιλιάδες ώρες δοκιμών. Λέει σε μια της παράγραφου, λέει, θα έπρεπε η ζωή μας να είναι όπως μια πρόβα πάντα. Όπως μπαίνει μέσα σε μια πρόβα και δοκιμάζεις και δοκιμάζεις και να πας λίγο παραπέρα πιο καλά και παραπέρα, να το φέρεις το πράγμα παραπέρα. Έτσι θα έπρεπε και λέει πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το τέρας, ας πούμε, της Μαρίας Κάλλας.